Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, να φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Βενέτη, τον φοροτεχνικό, τον κύριο Θεολόγη Βενέτη. Γιατί φαίνεται ότι μάλλον βλέπουμε περίεργο όνειρο. Επομένως, τώρα ερχόμαστε αντιμέτωποι με το έμφυα. Με τον έμφυα και όχι μόνο. Περιμένετε. Σιγά-σιγά, ένα-ένα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βενέτη, τι κάνετε? Καλό σας μεσημέρι, καλή δύναμη, καλησπέρα σε όλους σας. Δεν βλέπαμε καλό όνειρο, είναι σίγουρο αυτό, ε? Είναι ένας φόρος που ήρθε στη ζωή μας και ό,τι καινούριο έρχεται μένει, δεν φεύγει. Από την Κυριακή το απόγευμα, το βράδυ και σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σχεδόν έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση των εκαθαριστικών του έμφυα. Ναι. Τα οποία δεν έχουν καμία διαφορά από την περσινή τη δήλωση, από την περσινή εκαθάριση. Πάνω κάτω στην περιφερειακή ενότητα τη δικιά μας τα ποσά είναι ίδια. Μάλιστα. Οπότε δεν έχει τίποτα να ανησυχούμε. Μέχρι 30 Απριλίου μπορούμε να πληρώσουμε την πρώτη δόση και την τελευταία δόση που θα μπορέσουμε να την πληρώσουμε είναι στις 28 Φλεβάρι του 2025. Δηλαδή 11 δόσεις. Μέχρι στιγμής όλα καλά. Περιμένετε. Άμα τα προπληρώσουμε έχουμε έκπτωση? Δεν έχουμε καμία έκπτωση. Αυτό είναι παρακάτω που θα πούμε για τις φορολογικές δηλώσεις που περιμένουμε να ανοίξουν. Όχι, μην μου πάτε στις φορολογικές δηλώσεις. Πείτε ότι κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή έρχεται αύριο στο γραφείο σας. Δεν έχουμε απολύτως καμία έκπτωση. Δεν έχουμε καμία έκπτωση. Καμία έκπτωση. Δεν καλό αυτό. Αν τα πληρώσουμε όλα μαζί, δεν έχουμε καμία έκπτωση. Δεν είναι έντιμο αυτό, πρέπει να ομολογήσουμε. Δυστυχώς, αυτά έχουν τα πράγματα, έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν κάνετε καλή δουλειά εσείς οι φοροτεχνικοί με τα συνδικαλιστικά σας όργανα. Όσο μπορούμε τα παλεύουμε, αλλά αισθανόμαστε πολλές φορές ότι παλεύουμε μόνοι μας. Δεν έχουμε δίπλα τους πολίτες και δεν έχουμε δίπλα και τον επιχειρηματικό κόσμο. Καθότι οι φορολογικές δηλώσεις έπρεπε να ξεκινήσουν από 1 Φλεβάρι, καθότι έπρεπε να είναι δίπλα μας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε για τα ηλεκτρονικά βιβλία, για τα My Data, το οποίο δεν είναι δικό μας θέμα, το οποίο το ίδιο είναι και για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, που από μία εβδόμου τελείωσε η περίοδος χάριτος. Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι προσαρμοσμένες σε αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα. Ποια μία εβδόμου πέρυσι? Μία εβδόμου του 2024. Έχουμε καθόλου καιρό, γιατί υπάρχει, είναι ένα πρωτόγνωρο σύστημα, το οποίο η επιχείρηση πρέπει να το γνωρίσει, να το μάθει. Πρέπει να συμμορφωθούν οι εργοδότες, καθώς και οι εργαζόμενοι, να μάθουν όταν πάνε το πρωί στη δουλειά τους να χτυπάνε την κάρτα και μόλις φεύγουν να χτυπάνε πάλι την κάρτα. Συγγνώμη, εμείς να το μάθουμε? Εμείς οι εργαζόμενοι? Το καλύτερο είναι να φωνάξετε το λογιστή τότε να έρχεται να σας χτυπάει την κάρτα. Συγγνώμη λίγο, θα μας μάθετε να χτυπάμε και μια κάρτα ψηφιακά? Μέχρι στιγμής στα demo που δουλεύουμε, τις πρόβες που έχουμε κάνει, ναι, έχουμε ανακαλύψει εργαζόμενους που χτυπήσαν την προηγούμενη εβδομάδα την ψηφιακή κάρτα. Ευτυχώς δεν επιβάλλονται πρόστιμα, έχει περάσει μια εβδομάδα και ακόμα φαίνονται ότι εργάζονται στην επιχείρηση. Αλήθεια τώρα. Ξεχάσανε να πούνε ότι φύγανε. Ξεχάσανε να τη χτυπήσουν όταν φύγανε. Ή έχουμε παραδείγματα ότι ο εργαζόμενος σηκώθηκε, έφυγε, πήγε την άλλη την ημέρα, χτύπησε την είσοδό του, δεν χτύπησε την έξοδό του. Κάτι έτυχε, κάτι το ξέχασε, κάτι κάπου είχε το μυαλό του. Είναι απλά πράγματα τα οποία δυστυχώς το έχουμε μπροστά μας. Η γυναίκα έχει παιδιά. Πήγε στο σχολείο, πήγε να μαγειρέψει τα παιδιά της, πήγε να κάνει το ένα. Όλος ο κόσμος περνάει τα δύσκολα του, δεν είναι συγκεντρωμένοι και έχουμε τέτοια φαινόμενα. Τα οποία αυτά τα φαινόμενα δυστυχώς πρέπει να τα προλάβουμε. Μάλιστα. Ωραία. Μας έρχεται πολύ ωραία εποχή μπροστά μας. Άρα, έμφυα μου λέτε όπως και πέρυσι. Στον έμφυα. Ναι. Έμφυα όπως και πέρυσι. Στην ωραία. Προκειμένη περίπτωση εδώ μπορεί να υπάρξουν κάποια λάθη. Είναι όπως και πέρυσι που έχουμε πει, θα πάρουμε την εκαθάριση του έμφυα που φαίνεται το περιουσιολόγιό μας. Ποια ακίνητα έχουμε και στην νομή και στην κατοχή μας 1 πρώτου του 2024. Ναι. Δηλαδή, τα βλέπουμε, μη λείπει κανένα σπίτι, μη λείπει κανένα χωράφι, μη πουλήσαμε κάτι και δεν έχει διαγραφεί από τον έμφυα, μην αγοράσαμε κάτι και δεν έχει μπει μέσα στον έμφυα. Ναι. Γιατί η ΑΔΕ θα μας ανακαλύψει. Εντάξει, παράλληλα, δεν θα τα πάμε πολύ καλά με την ΑΔΕ, να ξέρετε, αλλά το προσπερνώ προς το παρόν. Η ΑΔΕ δυστυχώς είναι πολύ οργανωμένη. Αλήθεια. Είναι οργανωμένη ως αστακός, ναι, οπότε δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, δεν μπορούμε να τους ξεγελάσουμε, όλα φαίνονται στην ΑΔΕ.
Παράλληλα, για τους νέους που μας ακούνε ή για όσοι χρησιμοποιούν το smartphone, αυτά τα καινούργια τα τηλέφωνα, ναι, που έχουν και κάμερα, που έχουν και διαδίκτυο, Facebook και όλα αυτά τα πράγματα, ναι, υπάρχει μια εφαρμογή η οποία λέγεται AAV App, το οποίο μπορούν οι φορολογούμενοι να το κατεβάσουν και εκεί μπορούν να δουν τους λογαριασμούς, να έχουν πλήρη εικόνα ό,τι γίνεται στη ΔΟΗ στο κινητό τους. Εύκολο πράγμα. Γίνεται χαμός. Πάρα πολλοί νέοι την έχουν κατεβάσει αυτή, ναι, και από ό,τι άκουσα είναι εύχριστο αυτό το πράγμα για κάποιες ηλικίες. Ναι. Ό,τι λάθος έχουμε εντοπίσει στον έμφυα, αν κάτι βλέπουμε ότι το έχουν κρυώσει επιπλέον, αν κάτι το έχουν ή κάτι παραλείψαμε να το δηλώσουμε και, ή δηλώσαμε κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο, θα ανοίξει όσο νούπο μετά το πέρας των καθαρίσεων πάλι η εφαρμογή του ε9, ναι, και θα μπορούμε να κάνουμε την ανάλογη διόρθωση. Μάλιστα. Οπότε δεν μας ανησυχεί. Πρέπει να προσέχουμε τον όροφο που είναι κάθε ακίνητο, το εμπράγματο δικαίωμα που έχουμε σε κάθε ακίνητο, παράδειγμα ψηλή κυριότητα, επικαρπία, πλήρη κυριότητα ή τυχόν συνδιοκτησίες, την επιφάνεια. Και ένα θέμα που ξεφεύγει και ξεχνούν πολλοί φορολογούμενοι, γιατί ο έμφυα επαναλαμβάνεται, και όταν κάναμε το περισσολόγιο το κάναμε με το στόμα και με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, δεν το κάναμε με συμβόλαια, είναι και η παλαιότητα του κτηνίου, του κτηρίου. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα, ή ακόμα και αν ένα κτίριο είναι μητελές, όλα αυτά τα πράγματα παίζουν ρόλο έτσι ώστε να προσδιοριστεί ο ακριβής λογαριασμός μας για να πληρώσουμε το έμφυα που αφορά 7.000. Μελέτη χρειάζεται από ό,τι καταλαβαίνω. Μελέτη χρειάζεται. Καλά είναι να ξέρουμε τι έχουμε. Καλά σωστό, είναι να ξέρουμε σωστό, τι έχουμε. Σωστό. Και η ΑΔΕ κάθε χρόνο μας θυμίζει τι έχουμε στη νομή και στην Είπαμε δεν μιλάμε με την ΑΔΕ τώρα. Τι δεν καταλαβαίνετε. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε με την ΑΔΕ. Από εκεί και πέρα. Φορολογικές δηλώσεις θα κάνουμε. Οι φορολογικές δηλώσεις έπρεπε να ανοίξουν μία Φλεβάρι. Μετά δεν είναι κακοί οι επαγγελματίες ή οι φοροτέχνες που λένε ότι ο χρόνος δεν είναι ο ζητούμενος. Δηλαδή δεν μας φτάνει και θέλουμε παράταση. Δεν μας φτάνει και θέλουμε να αλλάξει η ημερομηνία. Δεν θέλουμε παράταση. Αυτή πρέπει να ξεκινήσουν 1 Φεβρουαρίου. Τους έβαλε κανένας πρόστιμο. Όχι, έλα μου, σωστά. Τώρα, σωστά, θα ξεκινήσουν οι φορολογικές δηλώσεις σε ένα δεκαήμερο ή σε ένα εικοσαήμερο, μέσα στον Απρίλιο θα ανοίξουν. Ό,τι αφορά για τα φυσικά πρόσωπα, για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, δεν θα έχουμε κάποια ιδιαίτερη αλλαγή. Ίσως να προσθεθούν κάποιοι καρ, θα δούμε κάποιοι κωδικοί, θα δούμε τα καινούργια έντυπα. Ό,τι αφορά όμως τον επιχειρηματικό κόσμο και ως επιτοπλίστων τις ατομικές επιχειρήσεις, εκεί πρέπει να προσδιορίσουμε το λογιστικό αποτέλεσμα που κάνουμε κάθε χρόνο. Παράλληλα, πρέπει να ελέγξουμε με το λογιστικό αποτέλεσμα άμα συμφωνεί το ηλεκτρονικό βιβλίο που έχει η ΑΔΕ. Αυτά πρέπει να τα δούμε. Είναι μέσα στα καθήκοντά μας. Και πρέπει να βρούμε και τον καινούργιο τρόπο υπολογισμό, τον αντικειμενικό προσδιορισμό. Όπως προείπαμε σε κάποιες άλλες ενημερώσεις που κάναμε στους επαγγελματίες, ότι φέτος οι επαγγελματίες θα φορολογηθούν και λογιστικά και τεκμαρτά. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κατά από 11.000 ένα ποσό εισόδημα ή κάτω από 14.000 ή 20.000, δεν θα μπορέσουν κάποιοι φορολογούμενοι να δηλώσουν κάτι λιγότερο. Δηλαδή θα έχει δύο ποσά, ένα λογιστικό και ένα τεκμαρτό. Ό,τι από τα δύο είναι μεγαλύτερο, με αυτόν τον τρόπο θα φορολογηθεί. Μέχρι πότε είναι οι φορολογικές δηλώσεις, κύριε Βενέτη? Οι φορολογικές δηλώσεις θα είναι στην πρώτη ανακοίνωση που θα είναι μέχρι 36, αλλά 36 είναι πάρα πολύ κοντά, οπότε να υπολογίζουμε ότι θα πάνε μέχρι 31 εβδόμου, όπως πήγανε και πέρυσι. Μόλις θα ανοίξουν οι φορολογικές δηλώσεις, όσοι κάνουν μόνοι τους τη φορολογική δήλωση θα την κάνουν, όσοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με το λογιστή φοροτέχνη, να ελέγξουν τα στοιχεία που έχει ανεβάσει η ΑΔΕ και θα τραβήξουμε μέσα στα συστήματά μας, έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εσείς που μιλάτε με την ΑΔΕ, λοιπόν, να συμφωνήσετε για να τα ξέρουμε κι εμείς. Γιατί άκρη δεν θα βγάλουμε, πιστέψτε με, και θα το. Καλά, θα μας τα περιγράψετε εσείς σε λίγο. Υπάρχει πολύ μεγάλη ψηφιοποίηση, η οποία αυτή τη στιγμή, αντί για να μας βοηθάει, σε πολλές περιπτώσεις κάνει πιο δύσκολη την καθημερινότητά μας. Πιστεύουμε αυτό το πράγμα να τελειώσει. Ωραία.
Καλό το πράγμα η ψηφιοποίηση, αλλά ψηφιοποίηση έχουν και οι τράπεζες και όπως έχουμε δει στις τράπεζες παλιά που υπήρχαν τόσα καταστήματα και τόσοι φίλοι μας που εργαζόταν στη τράπεζα, τώρα αντί για να είναι ο Γιώργος, ο Τάσος, ο Μιχάλης ή η Δέσποινα ή η Μαρία να μας εξυπηρετήσει, έχουμε το μηχάνημα το κόκκινο, το κίτρινο, το μπλε, το πράσινο. Λέω τα χρώματα των τραπεζών. Και πάμε σε ένα μηχάνημα και μιλάμε με το μηχάνημα. Άμα θέλει, μας μιλάει όμως και αυτό, να ξέρετε. Ναι, αυτό δεν μας μιλάει καθόλου, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν μας απαντάει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Κύριε Βενέτη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας κάνατε την καρδιά τριαντάφυλλο. Να μην ανησυχούν οι φορολογούμενοι, κάποιες εκαθαρίσεις δεν φαίνονται. Όσοι είχαν έκπτωση πέρυσι, αυτοί που έχουν χαμηλά εισοδήματα, αυτοί που έχουν κάποια. Πώς να σας το πω, κάποια πάθηση, κάποια αναπηρία, κάποιο ποσοστό. Τα ίδια ισχύουν και φέτος, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ωραία. Οπότε να έχουν στο νου τους ότι πληρώσαν πέρυσι, το ίδιο θα πληρώσουν και φέτος, εκτός αν υπήρξαν μεταβολές μέσα στο περιθώριό τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βενέτη. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη από εδώ και στο εξής. Να είστε καλά.